γιορτή τέννις στην κεντρική πλατεία της Περομέδας. Τι ακριβώς κάνει ο Όμιλος Αντισφαίρησης? Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα street tennis στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαϊδας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το άθλημα του τένις σε μικρούς και μεγάλους. Προσπαθούμε, αυτό είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που το κάνουμε, το street tennis. Προσπαθούμε να τους δείξουμε κάποιες βασικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να χειριστούν τη ρακέτα και το μπαλάκι. Φυσικά βοηθάνε εδώ και τα παιδιά του ομίλου. Προσπαθούν να δείξουν στους μικρούς μας φίλους και στους μεγάλους κάποια μυστικά. Το τένις μπορεί να είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα παιχνίδι και μετά άθλημα? Πρώτα απ' όλα είναι παιχνίδι και μετά είναι άθλημα. Πρώτα είναι για ψυχαγωγικούς λόγους και μετά το κάνουμε αγωνιστικό. Εμείς είμαστε υπέρ του μαζικού αθλητισμού, που σημαίνει όλοι θέλουμε να πιάσουν ρακέτα, μπάλα και να παίξουν, ανεξαρτήτως ηλικία. Από ποια ηλικία μπορεί κανείς να αρχίσει να ενδιαφέρεται, να αρχίσει να κρατάει τη ρακέτα? Από 4 χρονών. Πλέον έχουμε αθλητές 4 χρονών και όσο πιο μικρός, τόσο καλύτερα για την εκμάθησή του. Είναι ανοιχτός ο όμιλος, μπορεί κανείς που να σας βρει, πώς να κάνει εγγραφή? Ωραία, ο όμιλος είναι ανοιχτός από τις 3 η ώρα και μετά, το μεσημέρι. Φυσικά τα τηλέφωνά μας υπάρχουν και στο ίντερνετ, έχουμε site όπως και στο Facebook σελίδα. Μπορούν να βρουν από εκεί τα τηλέφωνα και όποιες πληροφορίες θέλουν. Τι ρωτάει ο κόσμος όταν ερχόμενος εδώ στην πλατεία? Ενδιαφέρεται καταρχήν? Ενδιαφέρεται πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το τένις πλέον έχει γίνει ένα άθλημα με τις καινούριες εγκαταστάσεις που έχει ο όμιλος, να το πω λαϊκό. Είναι ένα φθηνό άθλημα, μια ρακέτα δεν κοστίζει, δεν είναι τόσο ακριβή, άρα μπορούν να το παίξουν όλοι. Αυτό δηλαδή, ο πρώτος φόβος ήταν πως είναι ακριβό άθλημα, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι κάτι προσιτό. Ξεκίνησαν τα προετοιμασίες, τα αγωνιστικά τμήματα, είμαστε στην καινούργια Ναι, ναι, πλατεία. Ξεκινήσαμε τώρα, ήδη έχει την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε το Ε1 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην πόλη της Πτολεμαϊδας, όπου φιλοξενήσαμε 200 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Τώρα και εμείς από Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε. Ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να μας γνωρίσει από πάνω. Take back, 'cause with all that has happened, I think that we've all moved away to the storm.